Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ μαζί μας. Έχουμε 5η 17 Φεβρουαρίου. Μέσα από την τηλεόραση του Άστρα, μέσα από την εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για τις επόμενες 2 ώρες θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Κυριαρχούν, συνεχίζουν να κυριαρχούν τα μπλόκα των αγροτών. Χθες το μπλόκο της Νίκαιας, όπου έγινε και ένας συμβολικός αποκλεισμός της νέας εθνικής οδού εκεί, χθες από τους αγρότες για μία ώρα, επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Αυτές οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών στον μπλόκο της Νίκαιας συνεχίζονται και την ίδια ώρα οι παραγωγοί βρίσκονται σε αναμονή για το τι θα γίνει με τη συνάντηση που έχουν ζητήσει με τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά επιμένουν να ζητούν στην ίδια συνάντηση που θα οριστεί να γίνει παρουσία και του Πρωθυπουργού. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως να τα δούμε τα θέματα αναλυτικά. Μαζί μας είναι η Σοφία Κωτοθανάση. Καλησπέρα, Σοφία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο, καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Σε ζωντανή σύνδεση, χθες είδαμε τι έγινε στον μπλόκο της Νίκαιας. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο εκεί των αγροτών που συνεχίζουν και διαμαρτύρονται. Παρακολουθήσαμε στη συνέχεια και τον αποκλεισμό συμβολικά για μία ώρα. Πεζοί κινήθηκαν προς την Νέα Εθνική Οδό οι αγρότες. Στις 5 το απόγευμα είχαμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έτσι, και νομίζω σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τόσες πολλές κινητοποιήσεις ή διαφορετικές μορφές κινητοποιήσεων από τους αγρότες δεν έχουμε ξανασυναντήσει στο παρελθόν, θα έλεγε κανείς. Άρα λοιπόν πολλές μαζεμένες και οι κινητοποιήσεις, αλλά πολλές μαζεμένες και οι επαφές των αγροτών, και μάλιστα είχαμε και τη διαβεβαίωση και άλλων πολιτικών αρχηγών που θα πούμε σε λίγο και το πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπες, χθες δώσαμε και το κλίμα εκεί ζωντανά από τον μπλόκο της Νίκαιας, παρουσία των αγροτών, οι οποίοι θέλησαν να προχωρήσουν αυτό το συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής εισοδού στο ένα ρεύμα τουλάχιστον που οδηγεί προς την Αθήνα για τουλάχιστον μία ώρα. Και λίγα λεπτά αργότερα, μετά τις 5 το απόγευμα, συναντήθηκαν και με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος είπε ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί κατανοώ τα προβλήματα των αγροτών. Είμαι εδώ για να στηρίξω τον δίκαιο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αγώνα τους. Συνομιλώντας για αρκετή ώρα με τους αγρότες, τους άκουσε, είπε τις δικές του απόψεις και φυσικά ζήτησε και ο ίδιος να επιληθούν τα πολλά προβλήματα των αγροτών. Ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που βρέθηκε στον μπλόκο των αγροτών χθες και προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ωστόσο, να πούμε, Βάσο, ότι υπάρχει σκέψη των αγροτών για την κάθοδό τους ακόμη και στην Αθήνα. Συζητήθηκε χθες αυτό στον μπλόκο την ώρα που βρισκόμουν εκεί για την κάλυψη των ζωντανών συνδέσεων, να φτάσουν ακόμη και στην Αθήνα. Το έχουμε δει αυτό ακόμη και με τα τρακτέρ, έχουμε δει και με τα πούλμα να φτάνουν από όλη την χώρα και μάλιστα να πραγματοποιούν και συλλαλητήριο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είμαστε και πολύ μακριά από το να δούμε τέτοιες εικόνες με την έναρξη κιόλας της επόμενης εβδομάδος. Προς το παρόν, το αρνητικό, αν θες, είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, διότι και χθες συζητούσαμε, μας έλεγε ο κύριος Μαρούδας ότι βρισκόμαστε. Μίλησε με πολλούς, αλλά δεν πήρε απάντηση. Μας περιέγραψε έτσι ένα κύκλο μεγάλο επαφών που είχε, αλλά τελικά δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτε. Έτσι, και μάλιστα πολύ νωρίς χθες το πρωί, πολλές επαφές, πολλά τα τηλέφωνα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο να πούμε. Βέβαια, υπάρχει μια πληροφορία ότι ίσως μέσω Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποια συνάντηση των αγροτών με κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης. Βέβαια, οι ίδιοι επιμένουν, ζητούν να έχουν συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και όχι μόνο αυτό, αλλά να έχουν και συνάντηση και με τα συναρμόδια υπουργεία. Γιατί τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών. Έχεις δίκιο, γιατί όσα και να δώσει, ό,τι και να πει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν δεν υπάρχουν τα χρήματα, οι ανακοινώσεις νομίζω ότι είναι φρούδες ελπίδες και για τους αγρότες. Άρα λοιπόν είναι δύο συναρμόδια υπουργεία που θα πρέπει να δώσουν προφανώς απαντήσεις στον αγροτικό κόσμο. Για να δούμε, γιατί νομίζω ότι ίσως και σήμερα να έχουμε κάποιες εξελίξεις πάνω στο θέμα της κυβέρνησης. Θα αναμένουμε, τις παρακολουθούμε, τις καταγράφουμε και άμεσα τις μεταδίδουμε. Πάμε σε αυτό το σημείο όμως, Σοφία, να δούμε χθες τι έγινε στο μπλόκο της Νίκαιας και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα, γιατί έχουμε και άλλα πάνω σε αυτό.
Στην αναμονή για απάντηση από την κυβέρνηση στο αίτημά τους για συνάντηση και διάλογο για τα αιτήματά τους, βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ την ίδια ώρα προετοιμάζονται για την έλευση δύο ακόμη πολιτικών αρχηγών από την αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή, στις 11 το πρωί, θα βρεθεί στον μπλόκο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 12, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Η συνάντηση του κ. Τσίπρα με αντιπροσωπεία των αγροτών θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα της Νίκαιας. Ο Πρωθυπουργός, αντί να μιλήσει για αφορολόγητο πετρέλαιο, αντί να μιλήσει για κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής, αντί να μιλήσει για επιδότηση στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές, αντί να μιλήσει για αλλαγή του ΕΛΓΑ και για να αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοι αγρότες, αντί να μιλήσει για τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν και ένα εισόδημα, μιλάει για επαγγελματίες διαδηλωτές. Δεν έχει απάντηση να δώσει. Δεν απαντάει στα προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Όμως, με την παρουσία μας στα μπλόκα, με τη δυναμικότητα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, θα τον υποχρεώσουμε τελικά να δώσει και λύσεις, να μας συναντήσει και να δώσει τις λύσεις που εμείς θέλουμε, που πρέπει να δώσει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να μένουμε στα χωριά μας. Και να δείτε τα ψέματα που λένε. Βάουτσερ, 2 εκατοστάρικα λέει, τον τόνο, στο λίπασμα, έως 2 εκατοστάρικα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης από το ΜΕΡΑ25, αν και εξέφρασε από μέρες τη διάθεση να συναντηθεί με τους αγρότες, ωστόσο λόγω υποχρεώσεών τους ζήτησε αυτό να γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα. Κομβική σημασία, ωστόσο, θα είναι η συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο. Δεν θέλουν μόνο με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος αναλυτικά όλα τα προβλήματα που θέτουν. Οι χθεσινές εικόνες, Σοφία, στο μπλόκο με τον συμβολικό αποκλεισμό της νέας εθνικής οδού, παρακολουθήσαμε και από τα ρεπορτάζ σου, επίκειται επισκέψεις και άλλων πολιτικών αρχηγών. Ακριβώς. Και αυτή τη φωνή του κ. Τζέλα θα την ακούσουμε 2 και 3 και 5 και 10 φορές, γιατί είναι τα αιτήματα των αγροτών. Όπως καταλαβαίνεις, οι αγρότες πλέον λένε ότι δεν πάει άλλο. Και για τον λόγο αυτό, την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στην Νίκαια. Εκεί λοιπόν είχαν καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Είδαμε λοιπόν τον κύριο Κουτσούμπα. Ακολουθεί αύριο, να πούμε, 10.30 με 11 το πρωί στον μπλόκο. Αυτή τη φορά θα βρεθεί ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Και στον μπλόκο, γιατί η επόμενη επίσκεψη πολιτικού αρχηγού και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι του κυρίου Τσίπρα στη 1 το μεσημέρι. Δεν επιλέγει όμως να πάει στον μπλόκο των αγροτών, αλλά επιλέγει να πάει στην Νίκαια. Εκεί θα συναντηθεί σε δημοτικό χώρο του Δήμου Κυλελέ, στη Νίκαια, με τους αγρότες. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Για ποιο λόγο, λέει, να επιλέγει ο κύριος Τσίπρας να μην πάει στον μπλόκο, να μην πάει δηλαδή εκεί που βρίσκονται τα τρακτέρ και που χτυπά η καρδιά της αγροτιάς. Πολλές μπορεί να είναι οι αναγνώσεις γύρω από αυτό. Ακριβώς γι' αυτό και το αναφέρω, γιατί εντάξει, δεν είναι και θα έλεγε κάτι μικρό κανείς, γιατί άλλο να πας στον μπλόκο, γιατί εκεί θα προσκαλούνται οι αγρότες. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι γυρνάει και την πλάτη στον αγροτικό κόσμο, γιατί έρχεται, θα το συναντήσει, θα ακούσει τα προβλήματά τους, αλλά επαναλαμβάνω, όχι στον χώρο φυσικά έτσι, του μπλόκου. Βέβαια, είδαμε και νωρίτερα και κυβερνητικές του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Οικονόμου, σχόλια σχετικά με την επίσκεψη του κ. Τσίπρα. Λέει, πολλές φορές τον είδαμε ακόμη και σε καρότσες να ανεβαίνει. Ωστόσο, δεν έκανε κάτι για τον αγροτικό κόσμο, γι' αυτό και παραμένουν ακόμη στον δρόμο. Για να δούμε τι θα κάνει και η ίδια κυβέρνηση, βεβαίως. Ίσως να είναι και αυτό ένα θέμα, να θέλει να αποφύγει παρόμοιες φωτογραφίες ή εικόνες δίπλα ή πάνω σε τρακτέρ, για να μην ξυπνήσουν και μνήμες τι έγινε και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ξέρεις, είναι και πολύ κοντά. Έχω καλύψει, νομίζω, 20 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, αγροτικές κινητοποίησεις. Έχουμε δει τα πάντα. Σε καρότσες, πάνω να οδηγούν τρακτέρ. Έχουμε δει τα πάντα. Έχουμε δει ό,τι μπορείς να φανταστείς από αρχηγούς κομμάτων να βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών. Το θέμα είναι να επιληθούν και τα προβλήματά τους. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ούτε να έρθουν να φωτογραφηθούν, ούτε φυσικά να δείξουν το καλό πρόσωπο, αν θέλεις, της κάθε πολιτικής, κάθε κόμματος. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στον αγροτικό κόσμο. Επίσης, να πούμε για τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος δέχτηκε την πρόσκληση των αγροτών, όμως είπε ότι αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να έρθει στον μπλόκο, από την ερχόμενη εβδομάδα. Για να δούμε, θα είναι και τα μπλόκα εκεί να τον περιμένουν, βέβαια, γιατί αν υπάρξει και συνάντηση και υπάρξει και λύση μεταξύ των δύο πλευρών, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και μπλόκα από την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά ας μην προτρέχουμε, γιατί έχουμε πολλές κινητοποίησεις από ό,τι φαίνεται μπροστά μας. Πραγματικά. Έχουμε και άλλες μέρες, αυτό δείχνουν τα πράγματα. Πάμε σε αυτό το σημείο όμως, Σοφία, να δούμε
εικόνες από τη χθεσινή επίσκεψη του κύριου Κουτσούμπα στον μπλόκο της Νίκαιας και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε για τους διαμαρτυρόμενους παραγωγούς. Στον μπλόκο των Αγροτών στη Νίκαια βρέθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, αποδεχόμενος το κάλεσμα που απίθυναν οι αγρότες σε κυβέρνηση και αρχηγούς κομμάτων. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε άλλη κοροϊδία. Δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία της ελληνικής αγροτιάς από τη σημερινή κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτό εδώ τον τόπο. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε την υποκρισία, δεν ανεχόμαστε τον αυταρχισμό που προσπαθούν να κλείσουν τα στόματα, προσπαθούν να εμποδίσουν μορφές πάλης δίκαιες που αποφασίζουν οι ίδιοι οι αγρότες, φέρνοντας τα ΜΑΤ, φέρνοντας τις αστυνομικές δυνάμεις για να εμποδίσουν για την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς την κυβέρνηση. Γιατί μπλόκο στις εθνικές οδούς σημαίνει μεγαλύτερη πίεση, σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον αγώνα για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε μαζί με τη συκοφαντία να υπάρχει και η αποσιώπηση από κάποια κανάλια, από μέσα ενημέρωσης, από εφημερίδες, και αυτό δεν γίνεται τυχαία ούτε μόνο με ευθύνη δημοσιογράφων, αλλά ευθύνεται κυρίως γιατί υπάρχει αυτή η κρατική εντολή, η κεντρική εξουσία, οι κυβερνήσεις δίνουν τέτοιες κατευθύνσεις. Δεν γίνεται να δίνουν στους εφοπλιστές τζάπα πετρέλαιο, αφορολόγητο πετρέλαιο, οι εφοπλιστές, το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο που δεν ξέρει τι έχει σε αυτή τη χώρα και διεθνώς, και εδώ η ελληνική αγροτιά που ματώνει κάθε μέρα στο χωράφι όλο το χειμώνα, το καλοκαίρι με την κάψα, και να μην έχει να ζήσει και να υπάρχουν τεράστια κόστη στην παραγωγή. Λίγο νωρίτερα, οι αγρότες κρατώντας πανό έφτασαν με τα πόδια στη Νέα Εθνική Οδό, στο ρεύμα που οδηγεί στην Αθήνα, την οποία απέκλεισαν συμβολικά για περίπου μία ώρα, με τους αγρότες να μην αποκλίνουν ακόμη και την κάθοδό τους στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός, αντί να μιλήσει για αφορολόγητο πετρέλαιο, αντί να μιλήσει για κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής, αντί να μιλήσει για επιδότηση στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές, αντί να μιλήσει για αλλαγή του ΕΛΓΑ και για να αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοι αγρότες, αντί να μιλήσει για τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν και ένα εισόδημα, μιλάει για επαγγελματίες διαδηλωτές. Δεν έχει απάντηση να δώσει. Δεν απαντάει στα προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Όμως, με την παρουσία μας στα μπλόκα, με τη δυναμικότητα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, θα τον υποχρεώσουμε τελικά να δώσει και λύσεις, να μας συναντήσει και να δώσει τις λύσεις που εμείς θέλουμε, που πρέπει να δώσει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να μένουμε στα χωριά μας. Να σημειωθεί πως την Παρασκευή τον μπλόκο της Νίκαιας θα επισκεφθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ενώ αποδέχθηκαν την πρόσκληση των αγροτών ήδη κύριοι Βελόπουλος και Βαρουφάκης. Μάλιστα. Είδαμε είναι πολλά εικόνες. Τα προβλήματα τώρα των αγροτών και το βλέπουμε και με την παρουσία, και 29 μπλόκα έχουν στηθεί σε όλη την χώρα. Αυτό κάτι λέει, το γεγονός ότι σε τόσες λίγες ημέρες έχουν πραγματοποιήσει πολλές και διαφορετικές κινητοποίησεις οι αγρότες, και αυτό επίσης κάτι λέει. Μένει να δούμε όμως πότε θα γίνει το περιβόητο ραντεβού με την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο λόγο να γυρίσει την πλάτη σε ένα τέτοιο κλάδο που βρίσκεται σε κινητοποίησεις τόσες πια ημέρες. Θεωρώ ότι ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπάρχουν εξελίξεις. Να δούμε. Αφήνουμε προς το παρόν τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Θα έχουν και συνέχεια, εδώ θα είμαστε, να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ναι. Πάμε, Σοφία, σε αυτό το σημείο να δούμε τι έγινε στην εστίαση. Τι έκαναν οι καταστηματάρχες στο χώρο της εστίασης στη Λάρισα. Βεβαίως. Κατέβασαν, θα έλεγε κανείς, τους διακόπτες της ΔΕΗ. Ήταν μια κίνηση απόγνωσης, μια κίνηση να στείλουν και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
Βέβαια, να πούμε ότι από το Σάββατο θα έρθουν τα μέτρα όσον αφορά τους όρθιους για την εστίαση. Αυτό είπε ο Υπουργός, ανακοίνωσε. Και την ώρα που αρχίζουν σιγά σιγά τα περιοριστικά μέτρα να ανήκουν στο παρελθόν, την ίδια ώρα οι ίδιοι έρχονται αντιμέτωποι μετά από 24 μήνες, όπως λένε οι ίδιοι, αυτής της μεγάλης απώλειας των εισοδημάτων τους, να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι λόγω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Μας με έναν πρόχειρο έτσι υπολογισμό, ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέσα σε 2 μήνες, μόνο για ΔΕΗ και για αέριο, θέλει 20.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μιλούμε για υπέρογκα ποσά που δεν μπορούν πλέον να τα σηκώσουν. Για τον λόγο αυτό κατέβασαν τους διακόπτες για λίγη ώρα. Μιλούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε τα νούμερα μπροστά μας. Δηλαδή, λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί έχουν φτάσει και συγκρίνοντας πια με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, διαπιστώνει πολύ εύκολα κανείς γιατί φωνάζουν οι επιχειρήσεις. Μπορεί κάποιος να πλήρωνε 1.200 ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι και να του ήρθε ο λογαριασμός 3.600. Δηλαδή μιλάμε για ακόμη και τρεις φορές επάνω. Είναι αδιανόητα αυτά τα ποσά. Ακριβώς, και μάλιστα μου λέγανε ότι στο ΑΕΡ είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Εκεί βλέπουν έως και τριπλάσια ποσά. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει μειωθεί αισθητά ο τζίρος τους, έτσι κι αλλιώς. Και ξέρεις, οι επιχειρηματίες έχουν να κάνουν με το καταναλωτικό κοινό. Αν εγώ και εσύ, λόγω της ενεργειακής κρίσης, δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια κατανάλωση, δεν θα έχουμε τις ίδιες εξόδους και λόγω φυσικά του COVID και από την άλλη λόγω της ενεργειακής κρίσης. Άρα λοιπόν και μείωση του τζίρου και αύξηση έτσι των υποχρεώσεων απέναντι στο κλάδο. Ας υποθέσουμε όμως ότι ήταν και μια κανονική περίοδος για την εστίαση. Όταν μας περιγράφεις ότι για ένα δίμηνο απαιτούνται 20.000, από πού? Και αν έχεις και ενίκεια, σκέψου. Να έχεις και τις σόμπες έξω και να ζεστάνεις τον κόσμο λόγω και του COVID, οι περισσότεροι κάθονται έξω και δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως ξέρεις. Βάλε και τα υπόλοιπα της προμήθειας που να κάνουν για να είναι έτοιμοι από τα ποτά, από ό,τι άλλο χρειάζονται για να κρατήσουν τα καταστήματά τους ανοίγματα και το προσωπικό βεβαίως. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν μπορούν πλέον και το λόγο αυτό κατέβασαν τους διακόπτες της ΔΕΗ χθες. Στα σκοτάδια θα σου έλεγα το κέντρο της πόλης χθες, θέλοντας να στείλουν και αυτό το μήνυμα ότι δεν θέλουν να μείνουν στο σκοτάδι, θέλουν να βγουν μπροστά, θέλει ο κόσμος να διασκεδάσει, να κρατήσουν τις επιχειρήσεις ανοιχτές, αλλά για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνεις, θέλουν και τη στήριξη της κυβέρνησης. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, Σοφία. Σε οικονομικό αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί επιχειρηματίες εστίασης, καθώς μπορεί να έχουν άρρητα περιοριστικά μέτρα από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση τους οδηγεί σε αφανισμό. Η εστίαση έχει την αίσθηση ότι μετά από 2 χρόνια πανδημίας θα ανοίξουν τα καταστήματά μας και θα έχουμε μια φυσιολογικότητα. Τελικά υπάρχει και χειρότερο σενάριο. Αυτό λέγεται ΔΕΗ, αυτό λέγεται αέριο. Είναι δυσβάστατοι λογαριασμοί. Είναι όλοι οι άνθρωποι της εστίασης, του εμπορικού συλλόγου και τα νοικοκυριά, που ξέρετε όλοι, σε μια άθλια κατάσταση. Ενδεικτικά θα σας πω ότι έχουν τριπλασιαστεί οι λογαριασμοί ΔΕΗ και τετραπλασιαστεί οι λογαριασμοί αερίου. Μιλάμε για μαγαζιά που πληρώνουν 2 με 3.000 ευρώ. Έχουν φτάσει 6 με 7.000 ευρώ ρεύμα και το αντίστοιχο και λίγο παραπάνω σε φυσικό αέριο. Οπότε μοιραία καλύτερα κάποιο κατάστημα εστίασης να πληρώσει από 6-7 χιλιάδες ευρώ ρεύμα και αέριο το μήνα έως 10 με 12 και 15.000 ευρώ το μήνα ρεύμα αέριο. Κάτι που δεν γίνεται φυσικά. Είναι άκρος απογορευτικό και για την εστίαση αλλά και για όλο τον κόσμο. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στην κυβέρνηση μέσω του επιμελητηρίου ότι ένα πολύ απλό μέτρο δεν είναι το να μας δώσουν ένα πολύ μικρό ποσοστό πίσω, που δεν βολεύει κανέναν, γιατί είναι ελάχιστο, είναι πραγματικά ελάχιστο. Ήταν ένα πάρα πολύ απλό μέτρο. Να έχουμε ΦΠΑ στην προηγούμενη μονάδα μέτρησης, που είχαμε το 20, και όχι στην αυξημένη μονάδα μέτρησης, που και το ΦΠΑ είναι τετραπλάσιο. Και θα είχαμε μια μεγάλη ομαλότητα στους λογαριασμούς μας. Κάτι πάρα πολύ εύκολο και θα είχαν πάρει ανάσα νοικοκυριά, επιχειρήσεις όλοι. Δυστυχώς και αυτό δεν έγινε και καλούμαστε πάλι για να πάρουμε κάποια μικρά ποσά, τα οποία είναι απλά για το Θεαθήν, τίποτα άλλο. Οι επιχειρηματίες εστίασης στη Λάρισα προσπάθησαν χθες να στείλουν και ένα ακόμη μήνυμα στην κυβέρνηση πως δεν αντέχουν άλλο, σβήνοντας τα φώτα των καταστημάτων τους ως μια κίνηση απόγνωσης πως δεν μπορούν άλλο να σηκώσουν το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Ήταν μια κίνηση συμβολική. Απλά για να ακουστούμε για άλλη μια φορά. Έχουμε 24 μήνες ακριβώς
που έχουμε 0-0. Είναι τα πράγματα πλέον τρομακτικά. Και οι πελάτες είναι άριστα με εμάς συνδεμένοι για ένα πολύ απλό λόγο. Και αυτοί έχουν δουλειές, και αυτοί έχουν μαγαζιά, και αυτοί έχουν επιχειρήσεις, και αυτοί κάπου δουλεύουν. Και είναι ένα μπαλάκι που γυρνάει σε όλους μας πλέον, έτσι. Είναι πλέον φυσιολογικό. Η ακρίβεια, μα και στο τελευταίο γκάλο που έγινε, οι πολίτες όλοι τι είπαν, ότι πρώτο θέμα τους είναι η ακρίβεια και η πανδημία δεύτερη. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η πανδημία, τα μέτρα που έχουμε πάρει ήταν απλά για το Θεαθήνε και για την εστίαση μόνο, για να είμαστε όλοι μια εικόνα ότι κάτι κάναμε, δεν βοήθησαν πουθενά. Και τώρα έχουμε απλά την οικονομική πανδημία. Να σημειωθεί πως πλέον επιστρέφουν από το ερχόμενο Σάββατο οι όρθιοι στη διασκέδαση. Και πάμε, Σοφία, σε αυτό το σημείο να δούμε την απεργία που έχουν οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών της Λάρισας. Ακριβώς. Και μάλιστα αύριο έχουμε και την 24ωρα απεργία της ΑΔΔΗ. Θα συμμετέχουν οι ίδιοι. Ο λόγος για το περιβόητο νομοσχέδιο της αναδιάρθρωσης του ΕΦΚΑ. Όχι σαν ιδιωτικοποίηση, λένε και οι ίδιοι, αλλά έχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα και σαν κλάδος. Να πούμε ότι αύριο δεν θα γίνουν και οι μεταγωγές των κρατουμένων, εκτός και αν υπάρχει κάποιος λόγος, όπως η λήξη 12μηνου είτε 18μηνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς θα γίνουν οι μεταγωγές κανονικά, όπως μας είπαν οι υπάλληλοι των εξωτερικών φρουρών των φυλακών. Αλλά δεν θα γίνει καμία άλλη απολύτως έτσι που αφορά τις δίκες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα. Επίσης δεν θα γίνουν και επισκεπτήρια αύριο, ούτε για συγγενείς κρατουμένων, αλλά ούτε και για τους ίδιους τους δικηγόρους. Είναι μια 24ωρη απεργία από τις λίγες, θα σου έλεγα εγώ, που συμμετέχουν ακόμη και εξωτερικοί φρουροί των φυλακών. Σοφία μου, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και εμείς να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Σε περιοχή κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι υπάλληλοι εξωτερικών φρουρών των φυλακών, καθώς όπως δηλώνουν τα προβλήματα του κλάδου τους είναι πλέον πολλά. Να σημειωθεί πως αύριο δεν θα γίνει καμία μεταγωγή κρατουμένου, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι λήξης 12μηνου ή 18μηνου. Αύριο έχουμε απεργία σαν εξωτερική φρουρά Λάρισας. Συμμετέχουμε στην απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΔΗ και η Ομοσπονδία μας συμμετέχει σε αυτή. Και διεκδικούμε την αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, γιατί από τις συζητήσεις που έχουν γίνει, το Μάρτιο θα νομοθετηθεί η αύξηση ή και η περικοπή σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων αυτού του επιδόματος που είναι από τα ελάχιστα που έχουν μείνει επιδόματα, εκτός από τα οικογενειακά, έχει μείνει και αυτό το επίδομα. Αυτό είναι βασικό επίδομα, γιατί πρέπει η εξωτερική φρουρά τουλάχιστον, όπως και κάποιοι άλλοι κλάδοι του δημοσίου, πρέπει να το παίρνουν λόγω της φύσης της δουλειάς τους και του κινδύνου που διέπει την εργασία τους. Αύριο δεν θα γίνουν οι μεταγωγές, εκτός από αυτές που μεταγάγονται οι κρατούμενοι με ασθενοφόρο και οι μεταγωγές που είναι προς τα δικαστήρια και οι κρατούμενοι κλείνουν 18μηνο ή 12μηνο. Μάλλον περνάει 12μηνο ή 18μηνο μέχρι να εκδικαστούν. Να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι προχωρούν σε αυτή την κινητοποίηση, αποδεχόμενοι την πρόσκληση της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΔΗ. Ελάτε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε μία άλλη υπόθεση με έναν 49χρονο εξαθλειωμένο στο Βόλο, άνεργο άνθρωπο. Να δούμε την υπόθεση, αλλά να δούμε και την πολύ σημαντική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, που μάλιστα ήταν άμεση, υπήρξε μια πολύ άμεση αντίδραση. Ο 49χρονος λοιπόν, για λόγους υγείας, έχει εγκλωβιστεί στην ανεργία. Αδυνατεί να εργαστεί τα τελευταία 2 χρόνια, με αποτέλεσμα να διαβεί και ο ίδιος και η μητέρα του, η ηλικιωμένη μητέρα του, σε άθλιες συνθήκες, καθώς δεν υπάρχουν πόροι άλλοι για να ζήσουν από τη στιγμή που ο ίδιος δεν εργάζεται. Η μητέρα του δεν λαμβάνει σύνταξη, με αποτέλεσμα οι δύο αυτοί άνθρωποι να μένουν σε ένα σπίτι το οποίο δεν έχει ρεύμα και δεν έχει και θέρμανση. Την ίδια ώρα όλοι οι λογαριασμοί τρέχουν και ο 49χρονος για τους λόγους υγείας δεν μπορεί να εργαστεί. Απίθυνε λοιπόν μέσω της εφημερίδας Ταχυδρόμος μια έκκληση, μια δραματική έκκληση για ένα τακτικό χειρουργείο. Δεν μπορούσε, όπως λέει, να περιμένει. Περιέγραφε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Το πρωτοσέλιδο όμως αυτό δημοσίευμα συγκίνησε άμεσα τη Γενική Κλινική Άνασα στο Βόλο, τους υπευθύνους της κλινικής και τον αγκιοχειρουργό, τον κύριο Ευάγγελο Παπά, τον οποίο καλωσορίζουμε αμέσως τώρα μαζί μας. Γιατρέ, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Πραγματικά ήταν ακαριαία αυτή η αντίδρασή σας την ημέρα του δημοσιεύματος κιόλας, μαζί με τον μάνατζερ της κλινικής Άνασα,
στο Βόλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αϊφαντή, αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Δημήτρη Καραστάθη. Επικοινωνήσατε με την εφημερίδα για να αναλάβετε αυτόν τον άνθρωπο, να τον βοηθήσετε. Ναι, με αφορμή το δημοσίευμα, μιλήσαμε όλοι μαζί και είπαμε ότι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ανάγκη της ιατρικής βοήθειας, έχει την ανάγκη η οικογένειά του της ιατρικής βοήθειας, έχει ένα πρόβλημα υγείας το οποίο δεν του επιτρέπει να εργαστεί και αν μη τι άλλο το κοινωνικό κομμάτι που αφορά την υγεία, το ιδιωτικό μέρος υγείας μπορεί να προσφερθεί σε αυτόν με αυτόν τον τρόπο. Είναι δύσκολη καιρή. Καταλαβαίνω ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πιέζεται από τον κορονοϊό, από την πανδημία. Καταλαβαίνω ότι τα χειρουργεία δεν μπορούν να είναι στον ίδιο ρυθμό που ήταν παλιότερα. Και γι' αυτό τον τρόπο, γι' αυτό το λόγο μπορεί ένα μικρό μερίδιο ευθύνης να αναλάβει και ο ιδιωτικός τομέας. Με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πολύ σημαντικός, είναι πολύ σπουδαίος, διότι δίνεται διέξοδο σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να εργαστεί. Ναι, πρόκειται για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την εστίαση. Το πρόβλημα υγείας που τον απασχολεί δεν του επιτρέπει να εργαστεί μέσα στις κουζίνες. Mm-hmm. Είναι συνυφασμένο, η ζέστη το κάνει πολύ χειρότερο. Οπότε είναι γι' αυτό η μόνη διέξοδος. Και χειρουργήθηκε στο ένα πόδι του πριν περίπου 1,5 χρόνο στο νοσοκομείο του Βόλου. Δυστυχώς ο χρόνος αναμονής είναι πολύ μεγάλος και σε συνεννόηση με την κλινική αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην επέμβαση αυτή στην κλινική άνασα. Είναι ότι ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και από ασθενείς αλλά και από συναδέλφους σας αυτές οι μεγάλες καθυστερήσεις στα χειρουργεία που έχουν δημιουργηθεί στα δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας της πανδημίας. Να όμως που βρεθήκατε εσείς να δώσετε αυτή τη λύση και επαναλαμβάνω ότι δράσατε άμεσα. Δεν το σκεφτήκατε, αναζητήσατε τα στοιχεία που χρειαζόσασταν, τις περαιτέρω πληροφορίες και δράσατε άμεσα ως κλινική άνεσα. Ξέρετε, ήταν ο συγκινητικό και μόνο να διαβάζω ότι ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη μας και μπορεί να γίνει, πραγματικά μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει με όλη την καρδιά και της κλινικής και της διεύθυνσης και τη δικιά μου. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν υποκαθιστά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αυτό προς Θεού. Το καταλαβαίνουμε απολύτως, αλλά ήρθατε εδώ να κλείσετε ένα πρόβλημα που υπάρχει για τη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίπτωση. Διότι όσο αυτός ο άνθρωπος μένει χωρίς το χειρουργείο ή θα έμενε χωρίς το χειρουργείο, τόσο δεν θα μπορούσε να εργαστεί. Είναι ζήτημα επιβίωσης πίσω από αυτό που έτσι έχετε αναλάβει να κάνετε με πολύ σπουδαίο τρόπο. Ναι, τον είδαμε σήμερα, έχει μπει στο πρόγραμμα, θα χειρουργηθεί σε 10 μέρες και βαίνοντας όλα καλά, φαντάζομαι το καλοκαίρι μπορεί πλέον να εργαστεί κανονικά και να συνεχίσει τη ζωή του με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Έγινε λοιπόν σήμερα η συνάντηση σας, επισκέφθηκε, δηλαδή τα έχετε πει από κοντά πια, για πείτε μας. Ήρθε σήμερα στο ιατρείο, εξετάστηκε, συζητήσαμε αρκετά για το πρόβλημά του, του εξήγησε ακριβώς με ποια τεχνική μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κλείσαμε το ραντεβού για την κλινική πλέον και σε περίπου 10 μέρες θα μπει να χειρουργηθεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα οριστικά η αποκατάστασή του, η επιστροφή του στην εργασία του. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα χειρουργείο, αφορά τις φλέβες, κυρσούς ουσιαστικά. Είναι ένα χειρουργείο που γίνεται αυθημερών, δηλαδή θα μπει το πρωί στην κλινική και το απόγευμα θα πάει στο σπίτι του. Θα κινητοποιηθεί άμεσα. Τις βασικές του υποχρεώσεις μπορεί να τις εκπληρώσει από την ίδια μέρα. Όσον αφορά την εργασία του, περίπου σε ένα μήνα θα μπορεί να ξεκινήσει να μπει σε αναζήτηση δουλειά σε αυτό. Πόσο ίδιος εισέπραξε έτσι αυτή την αντιμετώπιση που βρήκε από την κλινική, τι σας είπε? Είναι ένας σεμνός άνθρωπος. Πέρα από το ευχαριστώ και το καταλαβαίνει στα μάτια ενός ανθρώπου την εκτίμηση και δεν χρειάστηκε να πούμε τίποτα περισσότερο. Με μεγάλη συγκίνηση. Ένας σεμνός άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε ότι αυτό το κάνουμε με όλη μας την καρδιά.
Μάλιστα, με μεγάλη συγκίνηση λοιπόν. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους σας και σε εσάς και στην κλινική και στους επικεφαλείς της κλινικής Άνασα για αυτή τη πρωτοβουλία που πήρατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξέλιξη και ήταν και πολύ σημαντική, διότι ένας 49χρονος άνθρωπος θα μπορέσει να βρεθεί στο χώρο της εργασίας του εξαιτίας του προβλήματος υγείας. Έμενε μακριά από την δουλειά του, από το μεροκάματο, και να που σύντομα θα μπορέσει να το κάνει και πάλι για να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του, για τον ίδιο αλλά και την ηλικιωμένη μητέρα του, και να πάψει το σπίτι τους να είναι χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση και χωρίς τα βασικά. Πολύ σπουδαία λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία. Θα προχωρήσουμε όμως και σε άλλα θέματα. Θα καλωσορίσουμε μαζί μας την Ελένη Καραγιάννη. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, Ελένη, καλησπέρα. Να συνεχίσουμε και να δούμε ένα θέμα έτσι που μας έχει εκπλήξει όλους και ειδικά σε τέτοιους καιρούς. Μία κομπίνα, μία απάτη που έχει στηθεί σε βάρος εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, βρήκαν τώρα να εκμεταλλευτούν αυτή την αγωνία, αυτή την απόγνωση εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους, με αυτή την κομπίνα στα Λεχόνια. Έτσι ακριβώς, στο βωμό του χρήματος. Δύο άντρες και δύο γυναίκες. Ο ένας άντρας και μία γυναίκα είναι βολιώτες. Νίκησαν μια μεζονέτα σε ένα απόμερο μέρος των Λεχωνίων και είχαν στήσει εκεί, όπως είπες, αυτή την κομπίνα. Είχαν φτιάξει, υποτίθεται, ένα κέντρο απεξάρτησης, το οποίο φυσικά δεν τηρούσε καμία προϋπόθεση. Και δεχόταν εκεί ασθενείς, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο τους, όπως λες, και την προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την μάστιγα των ναρκωτικών. Χρεώναν 400 έως 1000 ευρώ το άτομο. Έφτασε η πληροφορία στα αυτιά της αστυνομίας, οι οποίοι κάναν ντου χθες οι αστυνομικοί το πρωί και τους συνέλαβαν. Οι δύο ήταν ιδιοκτήτες και οι άλλοι δύο ήταν οι βοηθοί τους. Μέσα στην υποτιθέμενη κλινική βρέθηκαν και 8 ασθενείς, μέσα σε εισαγωγικά. Οδηγήθηκαν σήμερα στην εισαγγελία και περιμένουμε τα απορίσματα. Μάλιστα, πάμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ, πιο αναλυτικές πληροφορίες αυτό. Κομπίνα με λειτουργία παράνομου κέντρου απεξάρτησης από ναρκωτικά έστεισαν 4 ημεδαποί, 2 άντρες και 2 γυναίκες, προκειμένου να βγάζουν εύκολο κέρδος. Εκμεταλλευόμενοι τον πόνο και την αγωνία ταλαιπωρημένων οικογενειών που βιώνουν τον εφιάλτη, λειτουργήσαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και προϋποθέσεις κέντρο απεξάρτησης σε μεζονέτα που νίκαιζαν στα Λεχόνια. Χρήστες ναρκωτικών ουσιών που προσπαθούσαν να βγουν από το βούρκο επισκέπτονταν την υποτιθέμενη μονάδα για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα, πληρώνοντας αδρά αμοιβή, ώσπου η πληροφορία έφτασε στο τμήμα δίωξη ναρκωτικών Βόλου. Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης έκαναν χθες το πρωί ντου στην υποτιθέμενη δομή και προχώρησαν σε 4 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, συνελήφθησαν 2 βολιώτες, ένας άντρας ηλικίας 48 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 40 ετών και 2 ακόμη ημεδαποί από άλλες πόλεις, ένας άντρας ηλικίας 36 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 39 ετών. Εναντίον τους, οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία για απάτη κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν ακόμη έναν ημεδαπό ηλικίας 40 ετών που βρήκαν κατά την έφοδο, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ηρωίνη βάρος 0,79 γραμμαρίων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στη μεζονέτα, κατά την επιχείρηση της αστυνομίας, βρέθηκαν και άλλα άτομα που υποτίθεται ότι έκαναν αγώνα για να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες κρατήθηκαν και σήμερα θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Βόλου για τις περαιτέρω ενέργειες. Μάλιστα, ευτυχώς η αστυνομία σταμάτησε τη δράση του σε βάρος έτσι ανθρώπων που έχουν ανάγκη, αλλά όχι αυτού του είδους την ανάγκη και τη βοήθεια. Μα είχαν και το θράσος να έχουν στήσει και ιστοσελίδα μέσα από την οποία διαφήμιζαν το κέντρο υποτίθεται επεξάρτηση. Μπράβο, κάνει και διαφημίσεις. Τέλεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε όμως με απάτες, γιατί τηλεφωνικά επιχειρήθηκε να εξαπατηθούν φαρμακοποιοί στη Μαγνησία. Ναι, και φαρμακοποιοί. Το τελευταίο διάστημα ένα περιστατικό σημειώθηκε στις Ποράδες και ένα στο Βόλο. Και ο Σύλλογος πιστεί έτσι την προσοχή των φαρμακοποιών. Υποτιθέμενοι πολιτές καλούσαν τους φαρμακοποιούς και με παγίδα την μεγάλη παραγγελία φαρμάκων ή παραφαρμακευτικών υλικών. Τους ζητούσαν να τους στείλουν άμεσα iBank και γενικότερα πληροφορίες λογαριασμού για να γίνει άμεσα η εξόφληση προκειμένου να λάβουν αυτή τη μεγάλη παραγγελία ίσως σε καλύτερη τιμή. Όταν οι φαρμακοποιοί ευτυχώς το υποψιάστηκαν και προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των υποτιθέμενων πολιτών, είδαν ότι δεν ήταν πραγματικότητα, ναι, και υπάλληλοι των εταιριών των οποίων δήλωναν υπάλληλοι. Ευτυχώς πρόλαβαν τα χειρότερα και ας έχουν και οι άλλοι φαρμακοποιοί το νου τους για αυτό το κύκλωμα που κυκλοφορεί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης φαρμακοποιών καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στη Μαγνησία αλλά και στις Σποράδες, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας, ο οποίος εφιστά την προσοχή των φαρμακοποιών της Μαγνησίας αλλά και των Σποράδων, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά των τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε φαρμακεία της περιοχής. Πρόσφατα καταγράφηκαν δύο περιστατικά και πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Τρίτης, ένα στον Βόλο και ένα στις Σποράδες. Με πρόσχημα μεγάλη παραγγελία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών, άγνωστοι ζήτησαν επιτακτικά από τους φαρμακοποιούς τραπεζικούς λογαριασμούς, password, καθώς και ό,τι άλλο σχετικό προκειμένου να γίνει εξόφληση. Επιχειρήθηκε διασταύρωση των ονομάτων εκείνων που τηλεφώνησαν και διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκουν σε υπηρεσίες που ανέφεραν ότι εργάζονται. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας παρακαλεί τα μέλη του, αν τύχει, να επικοινωνήσουν υποψήφιοι πελάτες, αφενός να επιδείξουν μεγάλη προσοχή και να διασταυρώσουν τα στοιχεία και αφετέρου να ενημερώσουν τη διοίκηση του Συλλόγου. Τώρα, Ελένη, να συνεχίσουμε και να δούμε τι γίνεται με τους υγειονομικούς Μαγνησίας σε αναστολή. Έχουν συντάξει μια κοινή επιστολή και λένε στην ουσία ότι δεν είμαστε ψεκασμένοι. Έτσι ακριβώς, η οποία είναι 120, ένας αριθμός που μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο μεγάλος, αλλά είναι πραγματικός. 120 είναι οι υγειονομικοί της Μαγνησίας που βρίσκονται σε αναστολή. Είναι και από τα ιδιωτικά ιατρία και από το δημόσιο. Έτσι ακριβώς, ναι. Η οποία μέσα αυτής της επιστολής εξηγούν για ποιο λόγο αρνούνται, όπως λένε οι ίδιοι, δεν είναι αρνητές του ιού, τον πιστεύουν, έχουν νοσήσει οι ίδιοι, έχουν νοσήσει άνθρωποι της οικογένειάς τους και γνωστοί τους. Είναι αρνητές, λένε, το εμβολίων και είναι επίσης αρνητές της υποχρεωτικότητας, αυτό που τους επιβάλλει η κυβέρνηση, η οποία λένε ότι τους αναγκάζει να μην μπορούν να βιοποριστούν και να εργαστούν με αυτόν τον τρόπο. Εξηγούν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη μάχη ενάντια στην πανδημία, ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι σε κλινικές COVID, να εργαστούν εκεί, όπως επίσης θα μπορούσαν τα ιατρία τους να τα μετατρέψουν και σε πρωτοβάθμια φροντίδα COVID, αφού όπως λένε, όπως ήδη είναι γνωστό, και όσοι είναι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον ιό. Ναι. Επίσης εκείνοι θα έδιναν τις πρώτες, ας πούμε, έτσι, βοήθειες σε ασθενείς που ήδη νοσούσαν. Επίσης τονίζουν πως για αυτό το λόγο, το ότι δεν μπορούν να εργαστούν και να βιοποριστούν, πάρα πολλοί συναδελφοί τους, αξιόλογοι επιστήμονες, έχουν αναγκαστεί να φύγουν στο εξωτερικό, όπου δεν ισχύει εκεί η υποχρεωτικότητα, και έτσι η χώρα χάνει επιστήμονες που θα ήταν έτσι πολύ σημαντικοί αυτή την περίοδο. Τέλος πάντων, σεβαστές οι απόψεις τους, όλα πρέπει να ακούγονται, αλλά και κάποιοι άλλοι επιστήμονες για κάποιους συγκεκριμένους λόγους αποφάσισαν να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους υγειονομικούς. Οι απόψεις όμως πρέπει να ακούγονται όλες. Και να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο νοσοκομείο του Βόλου, εξαιτίας του κορονοϊού, Ελένη, κατέληξε ένας ακόμη άνθρωπος. Έτσι ακριβώς, είχαμε μια απώλεια το τελευταίο 24ωρο. Τα τελευταία 24ωρα δεν είχε σημειωθεί καμία απώλεια και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Το τελευταίο 24ωρο κατέληξε ένας 80χρονος από τις επιπλοκές του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ύφεση στο νοσοκομείο του Βόλου. 34 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, 2 είναι στη ΜΕΘ μόνο. Και να πούμε ότι στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία της Μαγνησίας και στους μαθητές έχουμε 62 νέα κρούσματα, τα 22 είναι στην πρωτοβάθμια και τα 40 στη δευτεροβάθμια, και ότι έκλεισε, ανέστειλε τη λειτουργία του τμήμα της 5ης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, το οποίο θα επαναλειτουργήσει στις 20 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, κρατάμε ως θετικό ότι δείχνουν να πέφτουν όλοι οι δείκτες και σε νοσηλείες. Κυρίως το πιο χαρμόσυνο, έτσι, λίγες νοσηλίες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και να κλείσουμε, Ελένη, με ένα θέμα. Την ετήσια εκδήλωση μιας κορυφαίας εταιρείας στην αγορά των ακινήτων και τις βραβεύσεις που έγιναν εκεί. Βραβεύσεις ανθρώπων που ξεχώρισαν, σύμφωνα με την εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά. Έτσι, έκανε χθες η εταιρεία την καθιερωμένη γιορτή που κάνει κάθε χρόνο. Έκοψε η Ρημάξ Δομή, έκοψε την Βασιλόπιτα και βράβευσε, όπως είπες και εσύ, 4 ανθρώπους για την προσφορά τους στην κοινωνία. Επίσης, ο κύριος Γιάννης Καραγιάννης τόνισε πως υπάρχει άνοδος για το 2021 στα κτηματομισθητικά και στο real estate. Μάλιστα, είναι καλά τα πράγματα εκεί στην κτηματαγορά. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε, αφού σε ευχαριστήσω πολύ εσένα για την ενημέρωση, να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Η εταιρεία Rimax Δομή πραγματοποίησε σήμερα την ετήσια εκδήλωση γιορτή στο ξενοδοχείο Park. Παραβρέθηκαν όλοι οι συνεργάτες της Rimax καθώς και όλη η διοικητική ομάδα της εταιρείας. Στην αρχή της εκδήλωσης, η εταιρεία τίμησε και βράβευσε 4 προσκεκλημένους από τους εξής τομείς: από τον τομέα της υγείας, τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας, κ. Νικόλο Χαυτούρα, από τον τομέα του εθελοντισμού, την Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας και τον κ. Βασίλη Λιόπουλο, από τον τομέα του πολιτισμού, τον κ. Κωνσταντίνο Σκριάπα, πρόεδρο του δικτύου Περεβία. Από τον τομέα των συνεταιριστικών, τον κύριο Ιωάννη Κίτσιο, πρόεδρο του Αγροτικού Ινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέα Αγχιάλου, η Δήμητρα. Όλους τους τίμησε για το μεγάλο κοινωνικό τους έργο στην πόλη του Βόλου και της Μαγνησίας. Τιμούμε σήμερα και 4 πρόσωπα της κοινωνίας μας, τα οποία έχουν προσφέρει και προσφέρουν γενικά στην κοινωνία μας και στην υγεία και στην οικονομία. Γιατί και τα χρόνια αυτά έτσι που περάσαμε και περνάμε τα δύσκολα, καταλάβαμε ότι η συνεισφορά στον άνθρωπο είναι το σημαντικότερο πράγμα. Οπότε και εμείς τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα στη γιορτή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα. Όπως τόνισε ο κ. Γιάννης Καραγιάννης, το 2021 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την εταιρεία και γενικότερα για το real estate. Σήμερα είναι η γιορτή της εταιρείας μας, έτσι όπως την ονομάζουμε εμείς. Είναι μια μέρα γιορτής και χαράς, βραβεύσεων, απολογισμού και προοπτικών για το νέο έτος. Χρονιές δύσκολες, οι δύο οι προηγούμενες, αλλά ευτυχώς το real estate έδειξε ότι αντέχει. Και ότι δείχνει και τον δρόμο ουσιαστικά στην ανάπτυξη γενικότερα της κοινωνίας και της οικονομίας. Θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Θέλουμε να ξεχάσουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά όσον αφορά τα θέματα της υγείας. Είμαστε αισιόδοξοι. Έρχεται ένα έτος γεμάτο δράση, θεωρούμε, και γεμάτο προοπτικές και προκλήσεις τις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Τα μηνύματα που είναι αισιόδοξα στο real estate, αρχικά να πω ότι έγινε μια αύξηση τιμών στα ακίνητα το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο, περίπου 20-25%. Αυτό δείχνει την τάση και την πρόθεση δηλαδή των ανθρώπων να αγοράσουν ακίνητα. Οπότε μόνο και μόνο αυτό από μόνο δείχνει την υγεία η οποία έρχεται στο real estate. Δηλαδή έρχεται μια χρονιά στην οποία θα δούμε πολλές νέες οικοδομές να χτίζονται στο Βόλο και πάρα πολλοί κόσμος θα θέλει να τοποθετηθεί, να επενδύσει στο real estate. Συνεχίζουμε και με άλλα θέματα όμως σε αυτό το σημείο. Είναι η Ιωάννα Μπουροπούλου μαζί μας. Καλησπέρα Ιωάννα και σε εσένα. Καλησπέρα Βάσο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Δήμο Βόλου και την προσφυγή που θα γίνει στον Άριο Πάγο. Υπάρχει μια απόφαση από το εφετείο της Λάρισας που επιδίκασε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό σε οικογένεια που έχει χάσει ένα μέλος της, μια 35χρονη γυναίκα, σε τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί εξαιτίας ενός αδέσποτου στη Νέα Ιωνία. Ναι, έτσι είναι. Αναφορικά με την υπόθεση λοιπόν του τροχαίου δυστυχήματος το 2005 με θύμα μία 35χρονη γυναίκα, το εφετείο της Λάρισας επεδίκασε αποζημίωση 80.000 ευρώ προς την οικογένεια του θύματος από το Δήμο Βόλου. Mm-hmm. Ο νυν δήμαρχος κ. Αχιλλέας Μπέος φάνηκε αποφασισμένος να φτάσει στην υπόθεση μέχρι τον Άριο Πάγο, καθώς κάνει λόγο για μία σκευωρία γύρω από το δημόσιο συμφέρον του Δήμου Βόλου. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ γιατί μας είπε ακριβώς τις δηλώσεις. Έχουν γίνει λοιπόν δηλώσεις στην κάμερα του Άστρα από το Δήμαρχο Βόλου και να τις παρακολουθήσουμε. Προσφυγή στον Άριο Πάγο ετοιμάζεται να κάνει ο Δήμαρχος Βόλου, κ. Αχιλλέας Μπέος. Ο Δήμαρχος δηλώνει οργή με την απόφαση του εφετείου Λάρισας να αποζημιώσει ο Δήμος Βόλου την οικογένεια μιας 35χρονης γυναίκας που πριν 17 χρόνια σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα λόγω αδέσποτου ζώου. Πρωτόδικα, το αίτημα είχε απορριφθεί και επανεξετάστηκε από το διοικητικό εφετείο Λάρισας λίγα χρόνια αργότερα, αναγκάζοντας το Δήμο Βόλου να πληρώσει αποζημίωση ύψους 80.000 ευρώ. Ναι, είναι μία απόφαση σκάνδαλο, κατάπτυστη, και αυτό γιατί, που οδηγεί σε παλιά χρόνια, τότε που υπήρχε το παραδικαστικό κέδρο, εκεί οδηγείται όλο αυτό το σκεπτικό. Πρωτόδικα έχει πάει στο αρχείο η υπόθεση, είναι ανύπαρκτη, έχει δικαιωθεί ο Δήμος Βόλου και στο διοικητικό εφετείο της Λάρισας, με κάποιον περίεργο τρόπο επιδικάσαν 80.000 για μια υπόθεση που αυτή που οδηγούσε, εν πάση περιπτώσει, έφυγε από τη ζωή η συγκεκριμένη κυρία. Συλληπιτήρια, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πρώτον. Δεύτερον, από πού προκύπτει ότι το ένα σκυλί προκάλεσε το ατύχημα, είναι η ευθύνη του Δήμου. Γιατί αυτό λέει το σκεπτικό. Κατάπτυστη απόφαση, μιλάμε πέρα για πέρα. Γιατί και βάσει νόμου, ο Δήμος έχει υποχρέωση να περισυλλέξει τα αδέσποτα και μετά από 2 μήνες να τα επιστρέψει στο φυσικό τους περιβάλλον. Άρα λοιπόν και βάσει νόμου δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου λοιπόν η απόφαση αυτή έχει ως μη σκανδάλου,
Εμείς θα προσφύγουμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας και στον Άριο Πάγο και όπου μπορούμε για να διασφυλάξουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Θα κάνουμε αναφορά στις συγκεκριμένες κυρίες, γιατί 100% είμαι βέβαιος και από αυτά που ακούγονται στην περιραίωση ατμόσφαιρα, ο συγκεκριμένος συνήγορος εδώ του Βόλου εμπλέκεται σε δικαστικά κυκλώματα που βγάζουν τέτοιες αποφάσεις. Να έχει γνώση το Συμβούλιο Επικρατείας το τι συμβαίνει. Είναι ντροπή. Απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και των πολιτών είναι αυτή η απόφαση. Αυτά έχω να πω και είμαι σε μια θέση η οποία διαφυλάσσω τα συμφέροντα της πόλης και του Δήμου. Τα ταμεία του Δήμου Βόλου δεν είναι να βγαίνουν τα λεφτά σε τέτοιες αποφάσεις σκάνδαλο. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Ιωάννα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα δηλώσεις της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, κυρίας Δωρωθέας Κολυνδρίνη. Μας μίλησε σήμερα για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πήλιο και στις Σποράδες. Ναι, σήμερα βρεθήκαμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και μιλήσαμε με την κυρία Κολυνδρίνη σχετικά με αυτά τα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει κάποια στο Πήλιο και αναμένονται να ξεκινήσουν και στις Σποράδες και να ολοκληρωθούν. Η Αντιπεριφερειάρχη αναφέρθηκε και στις ασφαλτοστρώσεις που θα γίνουν στο Πήλιο όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Για τα έργα που είναι προγραμματισμένα να γίνουν και έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες στο Πήλιο, μίλησε η Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, κυρία Δωρωθέα Κολυνδρίνη. Λοιπόν, σε σχέση με το Πήλιο, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες οι οποίες είναι, να το πω, κρυφές, να το πω ότι δεν φαίνονται για κάποιον ο οποίος περνάει από την περιοχή και μπορεί κάποιος να μένει σε αυτό που πραγματικά φαίνεται που είναι το ασφαλτικό ή ένα χωμάτινο σημείο και να χάνει την μεγάλη εικόνα που είναι ότι στο Πήλιο, στα σημεία που έχουν γίνει παρεμβάσεις, έχουν δημιουργηθεί έργα τέτοια θωράκισης που δεν είχε ξαναδεί η περιοχή. Και θα το κάνω σαφές. Στο δρόμο από τη Ζαγορά μέχρι το Πουρί, που είναι 6 χιλιόμετρα, περίπου τα 4 από τα 6 χιλιόμετρα έχουν θωρακιστεί με πασαλοδιατρήσεις, με πασάλους σε μήκος 10 μέτρων και με τυχεία πλάτους 2 μέτρων. Τέτοιες σιδεροκατασκευές, οι οποίες συνάδουν με την κλιματική αλλαγή και με το φαινόμενο των πλημμυρικών καταστάσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί. Και υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και σχολιάζουν γιατί δεν έχει πέσει ασφαλτικό. Το ασφαλτικό για να πέσει, για να γίνει οδοστρωσία δηλαδή, είναι υπόθεση 2 ημερών. Για να γίνουν αυτά τα τυχεία χρειάστηκαν ένα χρόνο και χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμος, χρειάστηκε να ανεβεί πασαλοδιατρητικό πάνω μηχάνημα πελώριο, το οποίο παρεμπόδιζε την κυκλοφορία. Χρειάστηκε να μεταφερθεί με γερανό αυτό το μηχάνημα για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Άρα θα πρέπει να μένουμε στην ουσία και όχι στους τύπους. Και το λέω αυτό γιατί έγινε έτσι ένας δώρος προηγούμενες μέρες επειδή εμφανίστηκα στο Πουρί σε σχέση με το ότι ο δρόμος είναι πολύ χάλια. Αυτοί λοιπόν που αναδημοσιεύουν απόψεις ανθρώπων οι οποίοι διέπονται από σκοπιμότητα θα πρέπει να προσέχουν πριν το πούνε. Και κάνω σαφές ότι τα ασφαλτικά στο δρόμο, στο Πουρί, στη Ζαγορά, στην είσοδο της Ζαγοράς, στη γέφυρα της Ζαγοράς είναι υπόθεση στο σύνολο για το Δήμο του Ανατολικού Πηλίου, για το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, μιας εβδομάδας να πέσουν όλα. Έχει γίνει όλη η προεργασία, έχουν γίνει όλα τα τυχεία, έγινε μια γέφυρα στην είσοδο της Ζαγοράς, η οποία τόσα χρόνια δεν είχε γίνει και είχε φύγει ο μισός ο δρόμος και ήταν πολύ επικίνδυνο. Έγινε μέσα στη Ζαγορά πελώριο τυχείο, μπορεί κάποιος να το δει με γυμνά μάτια αν περάσει τώρα. Άρα, μη μένουμε στα ασφαλτικά. Τα ασφαλτικά δεν μπορούσαν να πέσουν χειμώνα μέσα στα χιόνια, ούτε αν η θερμοκρασία δεν είναι πάνω από 15 βαθμούς. Άρα ξαναλέω λοιπόν πως στο Πήλιο γίνονται έργα της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Προχθές υπέγραψε ο Περιφερειάρχης σύμβαση 3 εκατομμυρίων ευρώ για επισκευή των κάθετων δρόμων προς Νταμούχαρη, Χορευτό, Αϊγιάννη και Μιλοπόταμο. Θα πρέπει λοιπόν να μείνουμε σε αυτό, να δούμε ότι το Πήλιο για όποιον θέλει να τον δει. Για όποιον ψάχνει το λάθος, θα ψάχνει να βρει τη γούρνα και να τη βγάλει φωτογραφία. Okay. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι τέτοια έργα δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ. Έπρεπε να γίνουν, γιατί πρέπει όλα μας τα έργα να είναι συνοδά των κλιματικών αλλαγών που έχουμε. Αλλά έχει γίνει μεγάλο μέρος αυτών, έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο το 80% των έργων και ασφαλτικές εργασίες θα γίνουν το Μάρτιο, μόλις ανεβούν οι θερμοκρασίες. Και τα μεγαλύτερα κομμάτια τα οποία έχουν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν ως προς την οδοστρωσία θα ολοκληρωθούν. Όμως έχουν γίνει πολύ σημαντικά έργα και εκεί πρέπει και να μείνουμε. Στο ότι τέτοια έργα τα οποία προστατεύουν την περιοχή, δεν μας κατολισταίνουν οι δρόμοι, δεν έχουμε κατολιστητικά φαινόμενα, έχουμε πουδήποτε αλλού εκτός από εκεί που γίνονται οι παρεμβάσεις μας. Δεν έχουν ξαναγίνει και έτσι θα πρέπει να το δούμε και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και να διεκδικούμε όλοι μαζί ακόμη περισσότερα χρήματα, όπως διεκδικούμε τώρα, καταθέσαμε τεχνικά δελτία, άλλα 3,5 εκατομμύρια, για να θωρακίσουμε και την υπόλοιπη περιοχή.
Η κυρία Κολυνδρίνη αναφέρθηκε επίσης και στα έργα που υπογράφηκαν πριν από δύο ημέρες και αφορούν τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Εν όψη και της περίοδου που ακολουθεί τη χειμερινή, ετοιμαζόμαστε στα νησιά για επανέναρξη εργασιών που είχαν σταματήσει ή που δεν είχαν αρχίσει λόγω των καιρικών συνθήκων. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκιάθο, όπου έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεπαν λόγω του χειμώνα. Συνεχίζουμε την οριοθέτηση, διευθέτηση των χυμάρων, δηλαδή την πρώτη φάση που είναι της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από χθες ξεκίνησαν, μάλλον συνεχίζουν οι εργασίες στον Τρούλο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο πολύ σημαντικό, το οποίο απέδειξε εν της πράγμας η λειτουργία του, τη σπουδαιότητα αυτού του έργου, καθότι ενώ δέχτηκε μεγάλη ποσότητα νερού το νησιό, δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ευελπιστούμε πως θα υπάρξει χρηματοδότηση και για τη δεύτερη φάση, που είναι άλλα 2,5 εκατομμύρια, όπου εκεί πλέον θα υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση όποιων πλημμυρικών φαινομένων στο νησί. Παράλληλα, υπάρχει εξασφαλισμένη για τη Σκιάθο πίστοση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνει την κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου στην Ακρόπολη. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και πραγματικά ταλανίζει την είσοδο κάποιου στην Σκιάθο, στη χώρα της Σκιάθου, και την ανακατασκευή και συντήρηση όλου του υπαρχιακού δικτύου. Παράλληλα, στην Σκόπελο υπάρχει ένα ποσό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την επισκευή και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, που είναι 36 χιλιόμετρα. Παράλληλα, έχουμε και εκεί κατασκευή πεζοδρομίων για πρώτη φορά στη Σκόπελο, στην περιοχή της χώρας, του Έλιος και της Γλώσσας. Ενώ ολοκληρώνεται η χερσαία ζώνη λιμένος, ένα έργο 1 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο έχει αναδιαμορφώσει όλη την όψη της χώρας για όποιον κατεβαίνει από το λιμάνι. Πριν λίγες μέρες, παράλληλα, υπογράψαμε και προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του ΧΙΤΑ και για την ενεργειακή αναβάθμιση του γυμνασίου και ηλικιακών τάξεων. Στην Αλόνισο ΔΕ υπάρχουν έργα, υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση για τις τσιμεντοστρώσεις, αποχετεύσεις. Υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο της Αλονίσου, το οποίο το άμεσο χρονικό διάστημα, το επόμενο, πρόκειται να ολοκληρωθεί και να εγκαινιαστεί, μαζί με εργασίες στον προαύλιο χώρο, γιατί το κτίριο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Είναι τρία νησιά τα οποία αποτελούν την ειδοποιώ διαφορά της Μαγνησίας από τους άλλους νομούς και χρήζουν αντίστοιχης αντιμετώπισης, γιατί πραγματικά είναι το τουριστικό μας θέλγητρο, είναι τα διαμάντια, όπως λέω, της Μαγνησίας, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Λοιπόν, τώρα πάμε, Ιωάννα, να κλείσουμε με αυτό το θέμα, να δούμε τι γίνεται, τι έγινε σήμερα για δεύτερη ημέρα με την απεργία εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Με κατεβασμένα ρολά για ακόμη μια μέρα ήταν ο ΕΦΚΑ πανελλαδικά. Οι εργαζόμενοι απεργούν ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη για την αναμόρφωση και τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Στο ίδιο κύμα κινήθηκαν και τα υποκαταστήματα στο Βόλο, με τους εργαζομένους να τονίζουν πως ακόμα και αν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Έχουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ναι. Να το παρακολουθήσουμε. Δεν το έχουμε έτοιμο το βίντεο. Ωραία. Ιωάννα. Να το δούμε το ρεπορτάζ, το έχουμε έτοιμο και επιστρέφουμε. Στα κάγκελα για ακόμα μία μέρα είναι οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, καθώς αντιδρούν στον νόμο του κ. Χατζηδάκη. Βρισκόμαστε έξω από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στο Βόλο, στην Οδό Θρακών, όπου για δεύτερη μέρα οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται και απεργούν για τα δικαιώματά τους έναντι του νόμου Χατζηδάκη. Για τα αιτήματα των εργαζομένων του ΕΦΚΑ μίλησε η πρόεδρος των εργαζομένων του πρώην ΙΚΑ, κυρία Μαρία Κοτινά. Διανύουμε το δεύτερο 24ωρο της απεργιακής μας κινητοποίησης. Απεργούμε γιατί διαμαρτυρόμαστε για την κατάθεση και προσψήφιση του νομοσχεδίου Χατζηδάκη, που αφορά στον εντός εισαγωγικών, όπως λέμε εμείς, εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Δεν πρόκειται για εξυγχρονισμό. Ακριβώς το αντίθετο θα πετύχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις του Υπουργού. Εισάγει κάτι πρωτόγνωρο στο δημόσιο τομέα, μετακλητούς υπαλλήλους για να διοικήσουν τις υπηρεσίες του φορέα. Υπαλλήλους οι οποίοι μπορεί να έχουν τα τυπικά προσόντα, αλλά δεν έχουν τα ουσιαστικά, δεν έχουν τη γνώση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και με διαδικασίες μάλιστα εκτός ΑΣΕΠ. Ένας απλός υπάλληλος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του με επάρκεια, χρειάζεται μια τριετή θητεία για να μπορέσει να ανταποκριθεί σωστά. Και ένας προϊστάμενος, ένας διεύθυνσης ή ένας διευθυντής μιας τοπικής διεύθυνσης ενός υποκαταστήματος θα μπορέσει να ανταποκριθεί τόσο άμεσα και να δώσει λύσεις που δεν μπορούν έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη να το κάνουν.
οι αδυναμίες και τα προβλήματα που υπάρχουν και τα αναγνωρίζουμε. Και ο κόσμος έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Δεν οφείλεται στην αδυναμία των υπαλλήλων και στην έλλειψη ικανών στελεχών, αλλά στην τραγική υποστηλέχωση του φορέα, που συνεχώς βαίνει μειούμενο το προσωπικό σε αριθμό, και στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Όταν λυθούν αυτά τα δύο βασικά προβλήματα, στελεχωθούν οι τοπικές διευθύνσεις και οι υπηρεσίες μας και λυθούν τα λογισμικά προβλήματα που υπάρχουν και επανδρωθούν σωστά οι υπηρεσίες, θα εξομαλυνθεί και η κατάσταση και όλα και όλες οι εκκρεμότητες σιγά σιγά θα πάρουν το δρόμο τους. Πιστεύουμε ότι είναι ένας δρόμος που θα οδηγήσει στο ξεπούλημα της περιουσίας του ΕΦΚΑ. Εμείς είμαστε εδώ για να το υπερασπιστούμε. Περνάμε το φορέα. Έχουμε δώσει πολλά χρόνια από τη ζωή μας στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Όσοι συναλλάσσονται με το φορέα το γνωρίζουν αυτό. Και ο κύριος Χατζηδάκης θα έπρεπε να ακούει σε περισσότερο τους ασφαλισμένους, αν θέλει να δώσει λύση τους εργαζόμενους, αν θέλει να δώσει λύση στα προβλήματα. Θα συνεχίσετε και αύριο την απεργία? Η απεργία αυτή τη στιγμή που έχει εξαγγελθεί είναι ανανέωση της χθεσινής 24ωρης. Δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Όμως η Ομοσπονδία μας είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τον αγώνα και μετά την ψήφιση ενδεχομένως του νομοσχεδίου για την κατάργηση αυτών των άρθρων, των επίμαχων άρθρων που σας ανέπτυξα. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με το σχολιασμό της επικαιρότητας. Να καλωσορίσουμε αμέσως μαζί μας το Μάκη Θεοδόρου. Μάκη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα μας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται με τα μπλόκα των αγροτών. Και αυτό γιατί είχαμε χθες τον κύριο Κουτσούμπα να επισκέπτεται τον μπλόκο της Νίκαιας. Ακολουθούν όμως οι επισκέψεις και άλλων πολιτικών αρχηγών στο σημείο, του κύριου Βελόπουλου αρχικά και στη συνέχεια του Αλέξη Τσίπρα. Όμως μας έλεγε η Σοφία νωρίτερα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα συναντηθεί στον μπλόκο με τους αγρότες. Θα συναντηθεί μαζί τους στη Νίκαια. Αυτό γιατί? Τώρα δεν ξέρω επικοινωνιακά πώς θα το χειριστούν από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δικαιούται ο κάθε πολιτικός αρχηγός να το χρησιμοποιεί το θέμα όπως επιθυμεί. Οι προηγούμενες εικόνες του κ. Τσίπρα πάνω στα τρακτέρ νομίζω ότι δεν ξεχνιούνται εύκολα. Τώρα αν ξανανεύει πάνω σε τρακτέρ, ίσως πιθανότατα ήθελε να αποφύγει αυτό, να ξυπνήσουν τέτοιες εικόνες και πάλι από το παρελθόν με τον ίδιο πάνω στα τρακτέρ, αλλά και χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα στην επιδική του διακυβέρνηση. Εξάλλου από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι ένα μικρό κομμάτι ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ από τις δυνάμεις των αγροτών που έχουν παραταχθεί αυτή την ώρα στους δρόμους. Δεν είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό. Από εκεί και μετά είναι θέμα του κ. Τσίπρα πώς επικοινωνιακά θα χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Είναι μια παρέλαση αυτή την ώρα. Είναι μια παρέλαση η οποία δεν γίνεται των πολιτικών αρχηγών. Η παρέλαση αυτή δεν γίνεται για να στηριχτούν οι άνθρωποι. Η παρέλαση αυτή γίνεται για να κερδίσουν από το χώρο των αγροτών ό,τι περισσότερο μπορούν τα κόμματα. Δεν γίνεται για κάτι άλλο, για κάποιο άλλο λόγο. Ούτως ή άλλως από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι, ναι, λένε σε όλα τα αιτήματα οι αντιπολιτεύσεις. Δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλη πολιτική αξία αυτές οι επισκέψεις. Εντάξει, Μάκη, όμως πόσο μπορεί να συνεχίζεται και αυτό? Ο καθένας έχει και τη δική του ευθύνη, ακόμη και από τη θέση της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ακόμη και στην παρούσα φάση, με τόσα θέματα για τους παραγωγούς ανοιχτά, παρέλαση των πολιτικών αρχηγών. Τι εννοείς πόσο μπορεί να συνεχίζεται? Εγώ θυμάμαι ότι το ΚΚΕ το κάνει αυτό από τη δεκαετία του 90. Και τώρα είναι 2022. Κάτι. Είναι σίγουρο ότι μετά από 10 χρόνια θα ξανακάνει πάλι το ίδιο. Μα καλά. Ωραία. Δεν βλέπεις τώρα ότι η διαδικασία είναι ίδια? Αν κλείσω τα μάτια και θυμηθώ το πρόγραμμα των αγροτικών κινητοποιήσεων 1995, 1996, 1997, 1998, μαζεύονταν στον μπλόκο. Βγάζαν τα τρακτέρ στο κέντρο των πόλεων. Ήταν πρωτοφανές και πρωτόγνωρο τότε τα τρακτέρ μέσα στη Λάρισα. Στη συνέχεια κατέβαινε το εργατικό κέντρο με πούλμαν. Μετά έρχονταν τα λεωφορεία με τα γυναικόπαιδα
από τον Παλαμά και από τις άλλες περιοχές, στον μπλόκο της Βιοκαρπέν. Μετά έρχονταν οι πολιτικοί αρχηγοί, μετά ψήνανε τα κοψίδια, τα Σαββατοκύριακο ή κάποιες καθημερινές, γιατί τους έπιανε από κρυά. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές το έργο. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα που παιδιάζουν. Ούτε η συμμετοχή είναι τόσο μεγάλη. Δικαιούνται όλοι να διεκδικούν. Καλά κάνουν οι ακρότες και διεκδικούν. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι τεράστια. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα και τόσο μεγάλα τα θέματα και είναι τόσο τετριμένη αυτή η αντίδραση αυτού του είδους. Από εκεί και μετά οι ίδιοι θα επιλέξουν πώς θα κινητοποιηθούν. Δεν θα τους πω εγώ, για όνομα. Εσύ μπορεί να την περιγράφεις τετριμένη και έχει βάση αυτό με δεδομένο ότι άπειρες φορές στο παρελθόν έχουμε δει παρόμοιες κινητοποιήσεις. Όμως πραγματικά έχεις δει σε άλλες χρονικές περιόδους πλην αγροτικών κινητοποιήσεων, αν δεν είναι τα τρακτέρ στους δρόμους, να ασχολείται κάποιος με τα προβλήματα σοβαρά του πρωτογενούς τομέα? Ναι, αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού μας συστήματος. Αυτό δεν το παρακολουθούν μόνο οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλοκ αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, η συμμετοχή σε σχέση με όσους, με τον αριθμό των παραγωγών δεν είναι πολύ μεγάλη. Παρακολουθούν όμως τις εξελίξεις και οι αγρότες που δεν είναι στα μπλοκ, δεν κινητοποιούνται, αλλά βιώνουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Τεράστια. Η ελληνική επαρχία υποφέρει απίστευτα. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, με την παραγωγικότητα της χώρας, είναι τρομερά. Το γεγονός όμως ότι δεν λύνονται είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος και πρόβλημα και των ψηφοφόρων, των πολιτών. Από εκεί και μετά, με μία κινητοποίηση, δεν σημαίνει ότι μπορούν να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά το ότι γίνεται αυτού του είδους η κινητοποίηση, δεν σημαίνει ότι καλύπτονται ή δεν καλύπτονται τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων είναι απαράδεκτες. Η παραγωγική δομή της χώρας είναι προβληματική. Χρεοκοπήσαμε πριν από 10 χρόνια. Γιατί χρεοκοπήσαμε? Λύθηκαν τα προβλήματα για τη χρεοκοπία της χώρας που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία? Όχι. Εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Και πριν κατέβαιναν οι αγρότες στον δρόμο και τώρα κατεβαίνουν οι αγρότες στον δρόμο. Και πριν ο πολιτικός κόσμος καταλάβαινε μόνο από αυτό που λέγεται πολιτικό κόστος, και τώρα το ίδιο ισχύει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με την ίδια λογική. Και εμείς να διαμαρτυρόμαστε και οι άλλοι που εξουσιάζουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Η χρεοκοπία όμως εξακολουθεί να είναι πραγματικότητα. Δεν έχουμε μάθει κάτι. Κανένας δεν έμαθε το παραμικρό. Δεν μάθαμε ακόμη, δεν έχουμε μάθει. Λέει η ιστορία ότι από την ώρα που δεν μάθαμε το μάθημά μας, με τα παθήματα του 10 και του 11, μάλλον θα τα ξαναπεράσουμε. Και τώρα θα περάσουμε του χρόνου, του παραχρόνου, μετά από 10 χρόνια, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αλλά θα τα ξαναπεράσουμε. Η παραγωγική δυνατότητα της χώρας είναι τελματωμένη. Κάποιος ο οποίος έχει ένα κτήμα αυτή την ώρα, ένα αγροτεμάχιο, ένα αγρό, δεν τον συμφέρει να παράξει. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Δυστυχώς, αυτά τα θέματα δεν τα έχουμε λύσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει δίκιο ο αγρότης. Τώρα, το πώς το διεκδικεί το δίκιο του είναι ένα θέμα. Ναι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να βγαίνει στον δρόμο και να διεκδικείς με αυτόν τον τρόπο πλέον. Από εκεί και μετά υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαμαρτυρίας, συγκέντρωσης, συνδικαλισμού. Από την άλλη πλευρά είναι και πότε επικεντρώνουμε στα προβλήματα ενός παραγωγικού κλάδου, έτσι. Γιατί είναι συνηθισμένο. Αν κάποιος δεν κινητοποιηθεί, δεν κάνει απεργία, δεν κατεβάσει ρολά, δεν κλείσει δρόμους, ίσα που τα λέει. Πάνε και τους ψηφίζουν. Τι να τους κάνω εγώ, μισό λεπτό τώρα. Τι να τους κάνω. Αφού πάνε και τους ψηφίζουν, τι να τους κάνω. Δηλαδή βλέπεις ότι σε έναν τόπο, παράδειγμα και τυχαίο το παράδειγμα, τι πάνε και ψηφίζουν, Μάγκη, ο εκλεκτένος... Δηλαδή, τι τωρινό είναι, σημερινό είναι αυτό τώρα που περιγράφει? Όχι, είναι πολλά τα χρόνια. Πολλά χρόνια. Βλέπεις ότι ο εκλεγμένος άρχοντας δεν κάνει, ρε παιδί μου, δρόμους, δεν κάνει υποδομές, φτιάχνει μόνο, ξέρω εγώ, τα παγκάκια στην πλατεία και μετά γίνονται εκλογές και ο ψηφοφόρος πάει και το ξαναψηφίζει αυτό τον ίδιο. Διότι περιμένει μήπως το διορίσει το παιδί στο δημόσιο. Ποιος φταίει τώρα, ο άρχοντας που είναι φαύλος
ή αυτός ο οποίος πάει και τον ψηφίζει εν γνώση του ότι δεν θα κάνει έργο. Το ίδιο πράγμα. Μεγάλη κουβέντα, ναι. Πάμε τώρα να δούμε ακόμη ένα θέμα. Η ΔΕΗ, η αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος βάζει φωτιά τώρα σε όλες γενικά τις επιχειρήσεις και στην εστίαση δεινοπαθούν. Στη Λάρισα είχαμε χθες τους καταστηματάρχες εστίασης να κατεβάζουν τους διακόπτες της ΔΕΗ, να μένουν στα σκοτάδια. Μια πρώτη έτσι ένδειξη διαμαρτυρίας και από εκείνους ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τόσο μεγάλα έξοδα. Αυτή είναι όλη η διαμαρτυρία η οποία θα πει στην κυβέρνηση και θα φοβήσει το Μητσοτάκη να πάρει μέτρα για τη στήριξη των επαγγελματιών. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι το έκαναν για να φοβήσουν. Σκοτώθηκαν οι επαγγελματίες. Το μήνυμά τους τα έστειλαν. Εγώ δεν βλέπω κανέναν στον δρόμο. Δεν βλέπω κανέναν να φωνάζει. Υπάρχει ένα μούδιασμα της κοινωνίας από τον κορονοϊό, μεγάλο μούδιασμα, και αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση το εκμεταλλεύεται απόλυτα. Τώρα από εκεί και μετά η κατάσταση με το ηλεκτρικό ρεύμα είναι τραγική. Τραγική. Η καθημερινότητα, τα στοιχεία, το ρεπορτάζ λέει ότι οι επιχειρήσεις δεν αντιμετώπισαν απλά μια αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πλήρωνε 2.000 ευρώ δεν καλείται να πληρώσει 2.300 ή 2.400 και να πει ότι εντάξει τα παιδιά τα πράγματα είναι δύσκολα. Καλείται από 2.000 ρεύμα που έδινε να δώσει 5.000. Είναι απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Αυτό συμβαίνει. Είναι απίστευτο. Τώρα, από την ώρα που δεν βλέπω φωνές, δεν βλέπω διαμαρτυρίες, δεν βλέπω κόσμο στον δρόμο, ακόμη τουλάχιστον, πάει να πει ότι θεωρούν όλοι ότι θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν. Έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα ακρίβειας. Πιστεύουν όλοι ότι με δόσεις, δίνοντας λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, κάτι θα αντιμετωπιστεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι αντίθετα θα συσσωρευτούν ακόμη μεγαλύτερα χρέη. Τώρα το πώς θα εκφραστεί αυτό και πώς θα βγει αυτό προς τα έξω, δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω μόνο ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν με τίποτα πέρα. Και ξέρω ότι όλοι μετακυλίουν για αύριο την πληρωμή στην τράπεζα, την πληρωμή στην εφορία, την πληρωμή στη ΔΕΗ. Πού θα βγάλει αυτό, θα δούμε. Θα δούμε. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη. Και οι επιχειρήσεις απειλούνται με κλείσιμο και αυτό δεν είναι απλά μόνο κλείνει μια επιχείρηση. Χάνονται θέσεις εργασίας. Έχουμε μεγάλες αλλαγές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν εννοεί να καταλάβει τι αλλαγές είναι αυτές οι οποίες συμβαίνουν αυτή την ώρα. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα περάσει. Εντάξει, μακάρι να περάσει. Έτσι μας έλεγε και το καλοκαίρι. Αν δεν περάσει, λογικά θα βρεθεί η κυβέρνηση μπροστά σε τρομερή αντίδραση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το προεξοφλήσει κανείς. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς ότι ξέρετε τον άλλο μήνα ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Για όνομα του. Ούτε αυτή είναι η λύση. Η λύση είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν να καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουν τους διοικούμενους. Και η βοήθεια δεν μπορεί να είναι μόνον πάρε ένα πενιντάριο όταν ο λογαριασμός είναι ένα χιλιάρικο. Γιατί η επιδοματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας από την ώρα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Η βοήθεια πρέπει να είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους που θα μπει στην αγορά και θα κάνει υγιή την αγορά. Και σε ό,τι αφορά την παραγωγή του ρεύματος και σε ό,τι αφορά τα διάφορα αγαθά. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα κράτος. Είναι διαλυμένα τα πάντα. Η επιδοματική πολιτική δεν σώζει κανέναν. Τώρα, αν αυτό θα εκφραστεί με κάποιο τρόπο κοινωνικά, τι να σου πω. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι και τα κόμματα που παίζουν ρόλο μεγάλο συγκρατιούνται, διότι σου λέει αν έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο θα ξεκινήσω την αντίδραση αργότερα. Να μην την κάψω τώρα. Έχουμε και τέτοιες διαδικασίες. Όλα για κάποιο λόγο, τα ξέρουμε. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, Μάικη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τους καλεσμένους μας. Πρώτα απ' όλα, τον βουλευτή της Λάρισας, στη Λάρισα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Κέλλα. Θα συζητήσουμε μαζί του για θέματα της επικαιρότητας. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, υποδεχόμαστε ευθύς αμέσως τον βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Κέλλα μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κέλλα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Σαμαρκοβλή, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Έχουμε έτσι σε κοινωνικό επίπεδο μια μεγάλη αναταραχή σε πολλές παραγωγικές τάξεις, θα λέγαμε. Τα συζητούσαμε και νωρίτερα στο σχολιασμό, αλλά τα παρακολουθούμε και τις τελευταίες μέρες πολύ συχνά μέσα από τα ρεπορτάζ. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τι γίνεται στα μπλόκα των αγροτών. Εκεί οι παραγωγοί βρίσκονται σε αναμονή απαντήσεων για να έχουν μια συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη, ζητούν και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Και αυτές τις μέρες βλέπουμε από το μπλόκο της Νίκαιας να έχουν ξεκινήσει τις επισκέψεις τους άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αναταραχή στον αγροτικό κόσμο και θα έλεγα ότι βεβαίως είναι πολύ προβληματισμένοι οι αγρότες, διότι είναι γεγονός ότι το κόστος της ενέργειας, το κόστος της άρδευσης και το κόστος του πετρελαίου, έτσι, πετρέλαιο με ρεύμα, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Από την άλλη μεριά, οι ΔΕΗ και οι εισπρακτικές εταιρείες τους απειλούν καθημερινά με διακοπή του ρεύματος και βεβαίως αυτό έχει προκαλέσει την αγανάκτησή τους. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση καταρχήν από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό των αγροτών και το έχει αποδείξει επανειλημμένα και με τις κινήσεις τις οποίες έχει κάνει. Έτσι, και επιπλέον έχει πάρει και μέτρα, θα τα αναφέρω επιτροχάδι, με μείωση των φορολογικών συντελεστών, του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 22 στο 9% και του φορολογικού συντελεστή από το 28 στο 22 γενικότερα, και με τη φορολογία των συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών στο 10% και με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και με μείωση των ένφια, όπως υποσχέθηκε προεκλογικά, που έφτασε στο 33%. Και τώρα με την αύξηση του ρεύματος, η οποία ως γνωστόν δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο θέμα, το γνωρίζουμε όλοι. Η κυβέρνηση προχώρησε, ο Πρωθυπουργός, σε εξαγγελία και μάλιστα από τις 18 Δεκεμβρίου κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού ότι το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής αναλαμβάνει το κράτος πέραν των υπολείπων εκτόσεων, ειδικά για τους αγρότες. Επιπλέον έχει προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους στο 6% από το 13%, έχει προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ των λιπασμάτων από το 13% στο 6%. Είναι γεωθέματα τα οποία είναι πραγματικά και τα οποία πραγματικά προσπαθούν να ελαφρύνουν τον αγροτικό κόσμο, διότι πραγματικά το κόστος παραγωγής, κόστος λιπασμάτων, κόστος αγροεφοδίων γενικώς σε συνδυασμό με τιμή ρεύματος και πετρελαίου είναι στα ύψη και προβληματίζονται αν θα τα βγάλουν πέρα ή όχι. Εσείς τώρα παρουσιάσατε μέτρα που δείχνουν πολλές μειώσεις, διευκολύνοντας τους παραγωγούς. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά αυτά τα μέτρα. Αρκετά δεν ξέρω αν είναι, αλλά εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι αυτή την εξαγγελία οι αγρότες μέχρι που βγήκαν στους δρόμους δεν την είχαν δει στους λογαριασμούς του ρεύματος, διότι τα πιστωτικά της ΔΕΗ δεν είχαν προλάβει να εκτυπωθούν, θα τα δούνε στους επόμενους λογαριασμούς. Από εκεί και πέρα έχουμε και την αλλαγή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ο νέος υπουργός με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του δήλωσε ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή για να συνδιαλεχθεί με τους αγρότες για να δούμε τι ακριβώς θέλουν ακόμη. Το αγροτικό πετρέλαιο το οποίο ζητούν είναι ένα εύλογο και είναι και δίκαιο αίτημα. Ισχύει για το 2022 μόνο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και για τις ομάδες παραγωγών. Το διεκδικούν όλοι οι υπόλοιποι αγρότες για τη συνεταιρισμένη και ομάδες παραγωγών, είναι περίπου 200.000, ενώ ο συνολικός αριθμός των αγροτών είναι γύρω στις 500.000. Είναι ένα δίκαιο αίτημα και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα το δει ξανά αυτό το θέμα. Τώρα, πώς σχολιάζετε την επίσκεψη μεν του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά την απόφασή του να μην συναντηθεί με εκπροσώπους των αγροτών στον μπλόκο της Νίκαιας. Μακριά δηλαδή
από πλάνα με τρακτέρ παρατεταγμένα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι κρίμα το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας επί 4,5 χρόνια και μέχρι το 2019 ήταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας για 4,5 ακριβώς χρόνια. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος πριν αναλάβει την εξουσία σε αυτή τη χώρα υπόσχονταν τα πάντα στους πάντες, σκίζοντας μνημόνια και καταργώντας τα με ένα άρθρο και ένα νόμο. Εγώ έχω να πω ότι θεατρικές παραστάσεις κοινωνικής ευαισθησίας όπως αυτή και του κυρίου Τσίπρα, η εμφάνισή του στα μπλόκα δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο εκτιμούν οι πολίτες είναι να βλέπουν τα κοινωνικά αποτελέσματα. Αυτό είναι που μετράει σήμερα στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το κόστος ζωής έχει ανέβει, θα επαναλάβω, όχι από λόγους οι οποίοι εξαρτώνται από αυτήν αποκλειστικά, αλλά είναι εισαγόμενοι, όπως είναι η τιμή του ρεύματος, όπως είναι η τιμή του πετρελαίου, όπως είναι η τιμή του φυσικού αερίου, όπως είναι το κόστος των μεταφορών που έχει συνεπεί όλων αυτών ανέβει υπερβολικά και το κόστος παραγωγής, στέκεται στο πλευρό των πλέον αδυνάτων, έχει πάρει και θα συνεχίσει να παίρνει στοχευμένα όμως μέτρα, όχι οριζόντια για να ενισχύσει και να βοηθήσει τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και όπως έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, είμαστε στο πλευρό του κόσμου και θα εξακολουθούμε να είμαστε όσο συνεχίζεται αυτή η κρίση. Θα πρέπει να σας πω ότι ο πληθωρισμός πανευρωπαϊκά με ο μέσος όρος κινείται στο 6,5%, η Ελλάδα είναι λίγο χαμηλότερα, αλλά εδώ είμαστε για να κάνουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεται, χωρίς όμως, το τονίζω, χωρίς όμως να εκτραπούμε από αυτή την αναπτυξιακή δυναμική την οποία έχει η χώρα. Και θα σας πω, κυρία Σαμακοβλή, ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι αυτή η οποία δίνει θέσεις εργασίας. Αυτό κάνει η κυβέρνηση, προσπαθεί να επιτύξει επενδύσεις, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Σκοπός είναι να έρθουν επενδύσεις μεγάλες, ξένες και ντόπιες, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας καλοπληρωμένες και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, ότι θέσεις εργασίας, επενδύσεις είναι αυτές που θα δώσουν λύσεις στα σοβαρά οικονομικά ζητήματα, αλλά τα προβλήματα που βλέπουμε ότι ανακύπτουν και διωγγώνονται, κυρίως με τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν στο βαθμό που ενδεχομένως και η κυβέρνηση να επιθυμούσε. Γιατί είναι και στενά τα οικονομικά δεδομένα μετά από μια διετία έτσι παρατεταμένη, με τόσα επιδόματα, με τόση οικονομική βοήθεια σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Και αυτή την κυβέρνηση... ώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτή την ώρα το θέμα της ΔΕΗ βάζει φωτιά παντού. Και στην ίδια την εστίαση και στη Λάρισα. Και εσείς θα ξέρετε, οι εστιάτορες κατέβασαν τους διακόπτες. Δεν είναι μια αλήθεια. Αύξηση στους λογαριασμούς. Είναι διπλάσια και διπλάσια. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Κανείς δεν αρνείται το αυξημένο κόστος ζωής κατά το τελευταίο διάστημα. Είναι μια τρικλοποδιά στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, αυτήν την οποία είχε αναπτύξει, αλλά δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να σταθεί στο πλευρό των ασθενέστερων τάξεων. Σας είπα, το κάνει ενισχύοντας και στον τομέα της ενέργειας. Έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 2 δις ευρώ. Για το μήνα Ιανουάριο εξαγγέλθηκε έκπτωση 50% στους λογαριασμούς ρεύματος φυσικού αερίου όλων των καταναλωτών. Το ίδιο ισχύει και για το μήνα Φεβρουάριο. Εδώ είμαστε και για τους επόμενους μήνες θα είμαστε δίπλα στον κόσμο να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Απ' την άλλη μεριά σας είπα ότι δεν εξαρτάται από μας ούτε η τιμή του ρεύματος αλλά ούτε και η τιμή του πετρελαίου. Επομένως η κυβέρνηση στοχευμένα θα συνεχίσει να ενισχύει τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες και πιθανότατα να αναδοθεί και μια επιπλέον ενίσχυση στους οικονομικά ασθενέστερους εν ώψη Πάσχα. Μάλιστα. Έχει προχωρήσει ήδη στην αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Ιανουαρίου. Ίσως είναι χαμηλή αυτή η αύξηση μισθού από την 1η Ιανουαρίου. Ακολουθεί νέα γενναία αύξηση μισθού την 1η Μαΐου, η οποία θέλω να ελπίζω ότι θα είναι θετική έκπληξη το ποσοστό της αύξησης του κατώτατου μισθού. Μακάρι. Πάμε τώρα, κύριε Κέλλα, να δούμε ένα άλλο θέμα, έτσι πολύ σημαντικό, καθώς μετά από δική σας πρωτοβουλία
υπήρξε μια τροπολογία που αφορά σε δεκάδες, εκατοντάδες ενδεχομένως εργαζομένους, εποχιακούς εργαζομένους σε εργοστάσια της Λάρισας. Κοιτάξτε να δείτε, δημιουργήθηκε ένα θέμα φέτος ειδικά για τα εργοστάσια τα οποία είναι εποχιακά. Και τι σημαίνει εποχιακά? Εποχιακά είναι τα εργοστάσια τα οποία εργάζονται ορισμένους μήνες το χρόνο, 2, 3, 4. Τέτοια εργοστάσια είναι οι κονσερβοποιίες, όπως έχουμε στη Λάρισα την ΕΛΒΑΚ, είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο. Στους μήνες λοιπόν μη εχμής, που το εργοστάσιο που δεν είναι οι μήνες εχμής, δηλαδή το εννιάμενο, πρέπει το προσωπικό που εργάζεται να μην υπερβαίνει, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, το 25% του δυναμικού σε μήνες εχμής. Uh-huh. Φέτος όμως, ειδικά φέτος για το 2021, λόγω της χαμηλής παραγωγής προϊόντων των φρούτων, λόγω παγωνιάς, αλλά και λόγω της πανδημίας, οι εργάτες εργάστηκαν σε λιγότερες βάρδιες μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο έφτασε, υπερεύει το 25%, έφτασε το 26,7, αν θυμάμαι καλά, %. Έκαναν το αίτημα λοιπόν των εργοστασίων της ΕΛΒΑΚ και των εργαζομένων είναι ότι επειδή υπερεύησαν το 25% δεν δικαιούνταν επίδομα ανεργίας. Αμέσως ενημέρωσα και τον διοικητή του ΑΕΔ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, αλλά και τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, με επανειλημμένες ραντεβού και συναντήσεις. Ήρθε χθες η τροπολογία στη Βουλή, η οποία ψηφίζεται σήμερα, με το οποίο το 25% ειδικά για το 2021 η εποχικότητα, δηλαδή από το 25% πηγαίνει στο 27%, με αποτέλεσμα περί τα 400 άτομα να δικαιούνται επίδομα ανεργίας, αυτοί οι οποίοι εργάζονται κυρίως στην ΕΛΒΑΚ. Και ξέρετε, θα ήταν κάτι άδικο εάν δεν γινότανε. Ο Υπουργός όμως από την πρώτη στιγμή αντελήφθη το θέμα και έφερε την τροπολογία στη Βουλή, η οποία θα ψηφιστεί και απόψε. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα ακριβώς επισκέφθηκα και τον διοικητή του ΕΔ, ο οποίος πραγματικά έχει σημαντική συμβολή σε αυτό το θέμα, για το να το ευχαριστήσω για αυτό το οποίο έκανε. Μάλιστα. Και βεβαίως έχουμε και τις ευχαριστίες από τα... Ξέρετε, το μεγαλύτερο θέμα, κυρία Σαμακοβλή, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν μπαίνανε το επίδομα ανεργίας, δεν θα ξαναπηγαίνανε του χρόνου σε αυτά τα εργοστάσια για να εργαστούν. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο δημιουργούσε η μη λήψη του νόμου της ανεργίας. Θα αναζητούσαν εργατικά χέρια στην προκειμένη περίπτωση στα εργοστάσια. Αυτό τώρα, αυτή η τροπολογία αφορά σε εργαζόμενους μόνο των εργοστασίων της Λάρισας ή ενδεχομένως και αφορά σε όλους. Εφορά σε όλες τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην έννοια της εποχικότητας. Ναι, ανά τη χώρα. Έτσι, σε όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που έχουν προβληματίσει και επιχειρήσεις και εργαζόμενους και τώρα βρίσκεται διέξοδος. Ακριβώς. Εγώ έλαβα το αίτημα από το τέλος Δεκεμβρίου από την διοίκηση της ΕΛΒΑΚ και προχώρησα αμέσως σε συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, βεβαίως και για τον κοινοβουλευτικό ελέγχο με ερώτηση στη Βουλή. Και μετά από αλλεπάλληλα ραντεβού, σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία με την οποία δίδεται το δικαίωμα του επιδόματος ανεργίας στους ανθρώπους αυτούς. Ακούγεται πάρα πολύ θετικό, γιατί πραγματικά παίρνουν ανάσα και είναι κυρίως και αυτό που είπατε, ότι δεν θα χάσουν τα επίδομα, αλλά θα συνεχίσουν να παραμένουν σε αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Ναι, διότι αν δεν παίρνανε επίδομα ανεργίας, δεν θα πηγαίνανε τον χρόνο να ξαναδουλέψουν αυτούς τους 3 μήνες που χρειάζονται αυτά τα εργοστάσια. Θα αναζητούσαν. Αυτό είναι το σημαντικότερο σε όλη την υπόθεση. Μάλιστα. Μια χαρά. Κύριε Κέλλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το σημείο που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Είστε καλά και εσείς, ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε το Στέλιο Τζουβάκα. Έχουμε το Στέλιο Τζουβάκα, λοιπόν, να τον καλωσορίσουμε και αυτόν μαζί μας. Γεια σου, Βάσο μου. Καλησπέρα, Στέλιο. Ωραία, με υποδέχτηκες, όμως εγώ δεν σου φέρνω χαρμόσυνες εικόνες. Αντιθέτως, σου φέρνω πολύ σκληρές από το πύλιο, από το κάτω πύλιο. Τι έγινε? Εκεί όπου 6 άτυχα σκυλάκια βρήκαν τραγικό θάνατο από φόλες για ακόμη μια φορά. Μάλιστα, είναι αυτό το θέμα. Οι γνωστοί άγνωστοι εικόνες που χτυπούν, έχουν κυκλοφορήσει από χθες. Πραγματικά, ανάμεσά τους είναι και δεσποζόμενα. Όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, όλα τα ζωά και ίδια είναι, εννοείται. Αδεσποντάκια ή κόσιτα, όμως εικόνες είναι τραγικές, το ξαναλέω.
Ο ένοχος ή οι ένοχοι πρέπει να βρεθούν. Γίνεται έκκληση από το όλους τους κατοίκους της περιοχής να συνεργαστούν με την αστυνομία τους ώστε να βρεθεί. Γιατί σίγουρα μπορούν να το βρουν. Είναι από την περιοχή. Είναι αυτά τα σκυλάκια για τα οποία αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και είναι όχι μόνο αδέσποτα, δεσποζόμενα ή δεσποζόμενα και αδέσποτα. Και δεσποζόμενα και δεσποτάκια και... μαζί. Στον νότιο πύλιο βρίσκονται. Μάλιστα, κάποιος βρήκε λοιπόν, σκαρφίστηκε να θερήσει το θάνατο. Το πιο τραγικό βάσιμο είναι ότι μπορεί και να μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι της διπλανής πόρτας. Δεν είναι φαντάσματα, εννοείται, ότι θα βλέπει. Που δεν σου περνάει από το νου σου, δεν μπορείς να το πιστέψεις και όμως είναι δίπλα μας. Γι' αυτό το λέω, ξέρεις γιατί το λέω αυτό, γιατί ίσως κάποιοι να ξέρουν. Και πρέπει να μιλήσουν. Δεν χρειάζεται ούτε να ντρέπονται ούτε να φοβούνται μη χάσουν μια καλή μέρα. Όταν βλέπεις κάποια τέτοια στοιχεία, πρέπει να μιλάς από νωρίς για να προλαβαίνεις. Γιατί τώρα είναι τα σκυλάκια, αύριο είναι τα παιδάκια, μεθαύριο είναι οι γυναίκες. Αυτά είναι όλα αλυσίδα. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε. Άρρωστο πάντως στο μυαλό. Εντάξει, όποιος ξέρει, ας απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, στην αστυνομία. Έτσι, ακριβώς. Να συνεργαστεί με την αστυνομία. Ζωικά σωματεία, οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί ο δράστης. Έτσι ακριβώς βάσιμο. Αυτά. Τέλειος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Και πάλι αύριο μαζί σας, στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, στις 6 το απόγευμα, αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχές από όλους μας για ένα καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας.